Το Παγκάκι είναι μια κωμωδία, την έχει γράψει ο Αλεξάνδρ Γκέλμοντ, και είναι η ιστορία της συνάντησης δύο ανθρώπων, μιας γυναίκας και ενός άντρα, σε ένα πάρκο, σε ένα παγκάκι. Και αυτό που προσπαθούν να δουν είναι αν μπορούν να είναι μαζί. Mm-hmm. Το βασικό θέμα του έργου στο Παγκάκι είναι το αν μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν πια μαζί. Και αν θέλουν, γιατί τελικά δεν μπορούν. Αυτό το αρκετά σοβαρό θέμα το χρησιμοποιεί και ο Γκέλμαν, και χρησιμοποιεί ο ίδιος στην παράσταση και στη γραφή του ένα, το εργαλείο, αν θέλετε, της κωμωδίας. Mm-hmm. Ίσως γιατί γνωρίζει ότι αυτό που λέει και ο Ντάριο Φω, ότι το κλάμα ανακουφίζει, αλλά το γέλιο θυμώνει. Και ο θυμός πολλές φορές είναι βατήρας για πολλές αλλαγές, αλλά και γιατί όχι και για δημιουργία. Mm-hmm. Μία παράσταση η οποία πήγε πάρα πολύ καλά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και από ό,τι διαβάζω από τις κριτικές, δεν έχω δει την παράσταση αυτή. Μιας που είμαι στο Ηράκλειο, κύριε Κιμούλη, λένε οι περισσότεροι και όσοι γράφουν ότι πρόκειται για μία παράσταση η οποία από μέσα της βγαίνουν πραγματικά πικρές αλήθειες. Υπάρχουν οι στιγμές εκείνες που σαφέστατα και θα γελάσεις, αλλά βγαίνει η πραγματικότητα, βγαίνουν πικρές αλήθειες, διότι είναι και εξαιρετικές οι ερμηνείες, όπως λέει ο κόσμος, τόσο η δικιά σας η ερμηνεία, όπως επίσης και της κυρίας Μπαξεβάνη. Αυτό δεν μπορώ να το πιάσω εγώ. Σαφέστατα. Αυτό μπορώ να πω και να επιμείνω ότι είναι κωμωδία το έργο. Με την έννοια ότι, ξέρετε, πολλές φορές το δράμα ή, αν θέλετε, αυτή η πίκρα που μπορεί να αφήνει μια παράσταση, mm-hmm. Δεν μας αφήνει και να αιτιολογήσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε, να το αναλύσουμε και να το σκεφτούμε. Όταν βλέπεις μπροστά σου και γελάς βεβαίως με τη γελιότητα κάποιων ανθρώπινων συμπεριφορών, mm-hmm. σε συνέχεια αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι αυτή η γελιότητα με την οποία γέλασες συμβαίνει και στη ζωή σου. Mm-hmm. Και τότε αρχίζεις και θυμώνεις και με σέναν. Και τότε υπάρχουν ελπίδες να αλλάξεις. Σωστά. Μόνο που αυτά τα οποία λέτε είναι πολύ σημαντικά και μένουν διαχρονικά, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε σε μια άλλη δεκαετία, αλλά να που και σε αυτή την δεκαετία φαίνεται ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αποτυπώνει για άλλη μια φορά σε τι αδιέξοδο μπορεί να βρίσκεται ο καθένας από εμάς, έτσι. Κοιτάξτε, τα έργα λέγονται κλασικά και το Παγκάκι είναι κλασικό έργο, γιατί είναι σαν να έχουν γραφτεί τη στιγμή που παρουσιάζονται. Τώρα, τι είναι αυτό το οποίο τα κάνει κλασικά, βεβαίως το θέμα τους πάνω απ' όλα. Και στη συνέχεια και η φόρμα που χρησιμοποιούν. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, το αν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι μαζί. Το ότι οι άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια παλεύουν να είναι μαζί και δεν τα κατορθώνουν, έχει άμεση σχέση με αυτή την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης ακρασία, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν το κάνει. Mm-hmm. Σκηνοθεσία, διασκευή, διαμόρφωση χώρου από εσάς, κύριε Κιμούλη. Μάλιστα. Και τη μουσική την έχει γράψει η Φωτεινή Μπαξεβάνη. Τα κοστούμια έχει κάνει η Σοφία Νικολαίδη. Στέλλα Εκάλτσου έχει κάνει τους φωτισμούς. Και τη μετάφραση ο Νίκος ο Καμψής. Ωραία. Το ραντεβού λοιπόν με τους θεατρόφιλους είναι για την Κυριακή το βράδυ, Κινηματοθέατρο Αστόρια, στις 9, μια παράσταση η οποία βρίσκεται αυτή την ώρα σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, νομίζω, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μετά την Κρήτη πηγαίνουμε στην Θεσσαλονίκη και τελειώνουμε εκεί.